Μια νέα τραγωδία εν ώρα εργασία με θυμα ένα 53χρονο άνδρα από το Ηράκλειο με καταγωγή από την Αλβανία συγκλονίζει από το πρωί την Κρήτη. Ο άτυχο εργαζόμενο, αναζητώντα το μεροκάμα, το βρέθηκε από το Ηράκλειο στην Αγιά Μηλοποτάμου χωρί δυστυχώ να επιστρέψει ποτέ στο σπίτι του. Έχω στο καρστή, και εγώ δουλεύω στα παλιματοφόρα στο Δήμο Μιλοποτάμου και κάθε μέρα κινδυνεύουμε. Δηλαδή, κινδυνεύουμε. Εντάξει, αν δεν προσέξει όποιον είναι. Υπάρχει κίνδυνο παντού. Το τελευταίο μέρο, κάμα το για τον άτυχο εργάτη που ζούσε με την οικογένειά του στο Ηράκλειο, έμελε να ήταν εδώ, στην Αγιάμιλο Μυλοποτάμου, καθώς γύρω στι 11 το πρωί, κάτω από διευκρίνηστε μέχρι στιγμή συνθήκε, έχασε τη ζωή του. Το νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στο εσωτερικό μια παλιά οικία, την οποία ο ιδιοκτήτη τη ανακαινίζει αυτή την περίοδο. Ο άτυχο εργάτη φέρεται να ήρθε το πρωί μαζί με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού από το Ηράκλειο, προκειμένου να ολοκληρώσει ένα μέρο από τι εργασίε που ήταν σε εξέλιξη εντό τη μονοκατοικία. Την ώρα όμω που βρισκόταν πάνω σε μια σκαλοσιά άγνωστο το πώ έκανε βουτιά στο κενό από ύψο 2,5 περίπου μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Εκείνη τη στιγμή, λένε οι πληροφορίε τη Κρήτη TV, ο ιδιοκτήτη του σπιτιού είχε απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ όταν επέστρεψε, αντίκρισε τον άτυχο εργαζόμενο μέσα σε μία λίμνη αίματο. Με το που ήρθα εδώ πέρα, μου λέει μια ξαδέρφη που είναι εδώ πέρα, μου έπεσε από τη σκαλουσιά ο Αλβανό που είχε. Παραπάτησε μάλλον, ποιο ξέρει. Και έμεινε επί τόπου. Ένα άτυχο συνάδελφό μα έπεσε από τη σκαλουσιά κάτω από διευκρίνηστε συνθήκε τις οποίες ακόμα τώρα ερευνούμε μέσω της αστυνομίας και του τεχνικού τμήματος τη εργασίας που έχει μετέβει στο σημείο από τα Χανιά. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν άνδρες του αστυνομικού τμήματος Μιλοποτάμου συλλαμβάνοντα τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος λίγο αργότερα φέθηκε ελεύθερος, ενώ το άψυχο σώμα του 53χρονου μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Ρεθύμνου για νεκροψία νεκροτομή. Ωστόσο, η δικογραφία που σχηματίζεται θα αποσταλεί τι επόμενε ώρε στον Ισαγγελέα Ρεθύμνου. Δυστυχώ έχουμε σοκαριστεί όσοι το έχουμε ακούσει και πόσο μάλλον και ο κύριος που τον είχε στην δουλειά του. Ο άτυχος Αλβανός εργάτης είναι ο τρίτος κατά σειρά άνθρωπος στο Ρέθμινο που χάνει τη ζωή του εν ώρα εργασίας από την αρχή του χρόνου έως σήμερα. Ο πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, Κώστας Νικολιδάκης μιλά για ανύπαρκτα πολλέ φορέ μέτρα ασφαλεία στου χώρου εργασία, αλλά και για την αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού να διενεργεί συστηματικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να χάνονται συνεχώ άνθρωποι που παλεύουν για το μεροκάματο. Για μία ακόμα φορά πρέπει να φωνάξουμε, να ψώσουμε τη φωνή μα, να καλέσουμε όλου του συναδέλφου όταν δεν νιώθουν ασφάλεια να μην πηγαίνουν στη δουλειά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάμε την υγεία μας. Κανένα ημερομίστιο δεν μπορεί να ε, συγκριθεί με την ανθρώπινη ζωή.